Η σημερινή συζήτηση βέβαια αποτελεί τον κοινοβουλευτικό πρόλογο της αυριανή στην Ολομέλεια και γι' αυτό θα μπω κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος. Το πρόβλημα με την κυβερνητική τροπολογία και εκεί ακριβώς όπου στηρίζεται και η δική μας η αντίθεση είναι η σκόπιμα, η σκόπιμα γενικόλογες διατυπώσεις που αυτή έχει. Καθώς εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις ε, και είναι χαρακτηριστική εδώ η γενικόλογη αναφορά σε καταδίκες και αδικήματα. Θεωρούμε ότι κάτω από, κάτω από τη στέγη τέτοιου είδους διατυπώσεων, τέτοιας μορφής μάλλον διατυπώσεων, μπορεί σχετικά εύκολα να στεγαστούν οι θεωρίες των δύο άκρων, οι οποίες οδηγούν βεβαίως... Ε, στην, στο όνομα του, του ολοκληρωτισμού να εξισώνεται ο φασισμός και η ριζοσπαστική και η κομμουνιστική ιδεολογία και δράση και δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ να μιλισμονούμε βεβαίως ότι αυτή ακριβώς η ριζοσπαστική δράση, ο ριζοσπαστισμός ε, έχει την υπηνικοποίηση μάλλον αυτού του ριζοσπαστισμού έχει και την αποτελεί την επίσημη πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ένα στοιχείο που τεκμηριώνει το γενικό λόγο και το επικίνδυνο αυτών των διατυπώσεων είναι επίσης και η δυνατότητα αντικειμενικά που αποκτά, η μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου που αποκτά το αστικό κράτος στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων, κάτω ή με όχημα, αν θέλετε, την νεοεισερχόμενη έννοια της πραγματικής α, ηγεσίας. Και εδώ θα μου επιτρέψει ο κύριος Υπουργό να του πω ότι προεξοφλεί, στην τοποθέτησή το αυτό έκανε, προεξοφλεί ο κύριος Υπουργό το πώς θα ερμηνεύσει αυτές τις διατάξεις ε, ο Άριος Πάγος. Έδωσε ο Υπουργό τη δική του ερμηνεία, ο Άριος Πάγος όμως μπορεί να δώσει μια διαφορετική δια, διασταλτική ερμηνεία αυτών των διατάξεων, μα ακριβώς είναι, αυτή είναι και η επικίνδυνότητα αυτών των α, διατάξεων. Ε, το ίδιο προβληματική, από όσο ακούσαμε και από όσο έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τα τώρα, είναι και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στηρίζει τη δική του αντίληψη, τη δική του τροπολογία, τη δική του θέση, επάνω στο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα και Αλφα, το οποίο είναι το άρθρο βεβαίως, το σχετικό άρθρο με τον λεγόμενο τρομονόμο. Αυτό είναι το άρθρο και αυτός ο, αυτό το άρθρο και αυτός ο τρομονόμος και το, το θεσμικό πλαίσιο που τον uh, συνοδεύει είναι ακριβώς ε, η αιτιολογική βάση της απαγόρευσης λειτουργίας πολλών κομμουνιστικών κομμάτων σε διάφορες χώρες χώρες της, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα για, το, για την πολιτική αντιμετώπιση ε, του ζητήματος και όχι την νομική, ξέρετε, θεωρούμε ότι, ότι ούτε ο φασισμός, ούτε ο ναζισμός αποτελούν ιδεολογία. Δεν είναι ιδεολογία, κύριε Υπουργέ. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και αυτό το έχει φανερώσει από το Άουσβιτς και το Δίστομο μέχρι τη δολοφονία του Φίσα. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και ακριβώς επειδή αποτελεί τέτοιο, τέτοιου είδους έγκλημα, κοινωνικό έγκλημα, γι' αυτό και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, του ναζιστικού, του φασιστικού φαινομένου, είναι ο ίδιος ο αγωνιζόμενος λαός, είναι η ίδια η κοινωνία με τις οργανώσεις του, με τα σωματεία του, με τη δράση του, με τους συλλόγους του, με τις ενώσεις του. Και εδώ, αν αφήσουμε, αν δούμε μάλλον την συμπεριφορά όλων αυτών των κομμάτων που τώρα κόπτονται για την απαγόρευση της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής και των παραφιάδων της στις εκλογές, θα δούμε ότι εκτός από την μεγάλη καθυστέρηση της δίκης για την οποία έχουν τεράστια ευθύνη οι κυβερνήσεις από το 2013 μέχρι τα τώρα και αυτή η καθυστέρηση κύριε Υπουργέ είναι η αιτία της μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για τους εγκληματίες της χρυσή αυγή και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν δούμε τι γίνεται και στον κοινωνικό τομέα, στα, στα ζητήματα δηλαδή των σωματείων, των συλλόγων, εκεί θα δούμε στελέχη όλων αυτών των κομμάτων, των κομμάτων σας, να συναγελάζονται και να είναι συνυποψήφιοι στα ίδια πολλές φορές ψηφοδέλτια με υποψήφιους αυτή αυτής της εγκληματική ε, χρυσή αυγή και είναι χαρακτηριστικό εδώ το παράδειγμα του εργατικού κέντρου του πύργου, όπου μέλη όπου οι υποψήφοι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ συνυπήρχαν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με υποψήφιο βουλευτή της ε, Χρυσής Αυγής. Αυτό τι μήνυμα στέλνει άραγε στην κοινωνία. Για να μην μιλήσουμε βεβαίω και για το ότι δόθηκε άδεια στη Χρυσή Αυγή να συμμετέχει σε εκδηλώσει πριν από λίγε μέρες. Σε κάθε περίπτωση και για να το κλείνω, δεν θεωρούμε ότι με τέτοιου είδου νομοθετικέ πρωτοβουλίε κλείνεται ο δρόμος στο φασισμό και στο ναζισμό. Είμαστε καθαροί, ξεκάθαροι απέναντι στην τοποθέτησή μας σε σχέση και με την τροπολογία της κυβέρνησης, εκφράζουμε την αντίθεσή μας, και με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως στην αυριανή συζήτηση θα τεθούν ακόμα πιο αναλυτικά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.